τρία αγόρια και ένα κορίτσι επιτέθηκαν σε συμμαθήτριά τους κατά τη διάρκεια του διαλύματος σε δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Το ρεπορτάζ έχει η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται να προσθεθεί. Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα χθες το πρωί στο ένατο δημοτικό σχολείο της Νίκαιας, όπου είμαστε κι εμείς. Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις μαθητές της 5ης Δημοτικού, τρία αγόρια και ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι μια συνομήλικη συμμαθήτριά τους κατά τη διάρκεια του διαλύματος στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Λίγες ώρες αργότερα το απόγευμα, το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ενώ για το περιστατικό, η διερεύνηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενημερώθηκε και το Τμήμα Ασφαλείας της Νίκαιας, το οποίο έχει αναλάβει και την διενέργεια της προανάκρισης. Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.